Καλησπέρα σε όλους και όλες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Δύο μέρες πριν τις εκλογές, τις πιο κρίσιμες εκλογές της τελευταίας 20ετίας για την πόλη μας, καλούμαστε να αποφασίσουμε για το μέλλον της. Καλούμαστε με την ψήφο μας να αλλάξουμε το ζωφερό παρόν της. Σε δύο μέρες ψηφίζουμε για να αποκτήσουμε ξανά δήμαρχο. Το δήμαρχο που και ξέρει και θέλει και μπορεί να τα αλλάξει όλα. Να πάει τη Νέα Σμύρνη μόνο μπροστά. Το δήμαρχο που το έργο του και το σχέδιό του για την πόλη γεννά αισθήματα εμπιστοσύνη στους πολίτες, αλλά και μεγάλες προσδοκίες στη νέα γενιά, τη δική μου γενιά. Με αυτή την προσδοκία λοιπόν, καλώς στο βήμα τον Γιώργο Κουτελάκη. Τις αποφάσεις της, αν κρίνω από τη σημερινή μεγάλη παρουσία σας. Αυτό είναι το μήνυμα που θα φύγει απόψε από εδώ, από την καρδιά της πόλης μας, για να πάει στις γειτονιές της. Η Νέα Σμύρνη την Κυριακή αλλάζει σελίδα. Η Νέα Σμύρνη την Κυριακή τελειώνει με αυτό που βιώνει τα τελευταία χρόνια. Και εμείς είμαστε εδώ, όπως είμαστε πάντοτε στις δύσκολες στιγμές αυτής της πόλης, να σταθούμε μπροστά σας και να σας πούμε ότι είμαστε έτοιμοι να πάρουμε την ευθύνη για αυτή τη μεγάλη αλλαγή στην πόλη μας. Πολίτες της Νέας Σμύρνης, γυναίκες και άντρες, αγόρια και κορίτσια, νέα παιδιά της πόλης μας, εκ μέρους του συνδυασμού μας, της ανεξάρτητης δημοτικής κίνησης Νέας Σμύρνη Ποιότητα Ζωής, σας απευθύνω θερμό χαιρετισμό και σας ευχαριστούμε για αυτή τη μεγάλη σημερινή σας παρουσία. Τίποτα δεν μπορεί πια να σταματήσει, τίποτα πια δεν μπορεί να ανακόψει, τίποτα πια δεν μπορεί να ανατρέψει το εκτεταμένο και συνεχώς διευρυνόμενο κύμα αγανάκτησης των πολιτών για την παραμέληση και την εγκατάλειψη της πόλης μας από την απερχόμενη Δημοτική Αρχή. Αλλά και τίποτα δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο. Δεν μπορεί πια να συγκρατήσει αυτό το μεγάλο πλειοψηφικό ρεύμα ελπίδας και ενεργητικής προσδοκίας για μια καλύτερη πορεία της πόλης μας. Δεν μπορεί να το εμποδίσει τίποτα να εκδηλωθεί, να καταστεί κυρίαρχο και να σφραγίσει με την ορμητικότητά του την ήδη η λυμένη απόφασή σας. Το γκρίζο της πόλης φεύγει. Το φωτεινό, το πολύχρωμο, το λαμπερό, το αισιόδοξο είναι αυτό που έρχεται. Φίλοι και φίλες, να είστε βέβαιοι ότι σε λίγο θα είμαστε όλοι μας ξανά περήφανοι για την πόλη μας.
θα μας αρέσει. Θα αρέσει ξανά σε όλους μας που ζούμε σε αυτή την πόλη και θα αρέσει και στα νέα της παιδιά που μεγαλώνουν σε αυτή. Μια πόλη ζωντανή, μια πόλη με νεανικότητα. Θα μας ξαναπούν, θυμηθείτε το, και πάλι προνομιούχους και θα μας ζηλέψουν για την όμορφη, καθαρή, περιποιημένη, φροντισμένη, βιώσιμη, έξυπνη, καινοτόμα και λειτουργική πόλη μας. Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, δική μας στέρεη και βαθιά ριζωμένη στην καρδιά, στο μυαλό και στην ψυχή μας υπόσχεση και δέσμευση. Αυτό σας υπόσχομαι και σε αυτό δεσμεύομαι απέναντί σας και εγώ προσωπικά και όλα τα στελέχη του συνδυασμού μας. Είναι αλήθεια ότι βρισκόμαστε λίγες μόνο μέρες, λίγες μόνο ώρες θα έλεγα καλύτερα πριν ανοίξουν οι κάλπες για να υποδεχθούν την επιλογή σας. Και αυτό, φίλες και φίλοι που με διακατέχει, δεν είναι η προσδοκία ενός μάλλον αναμενόμενου καλού αποτελέσματος για το συνδυασμό μας. Περισσότερο από αυτό, περισσότερο ακόμα και από αυτό, μας πλημμυρίζουν όλους το συνδυασμό αισθήματα συγκίνησης και ευγνωμοσύνης για αυτές τις συναρπαστικές τελευταίες μέρες που περνάμε στην πόλη και στις γειτονιές της. Για αυτά που ζήσαμε μαζί σας, για τις εκδηλώσεις αγάπης και εκτίμησης με τις οποίες μας αγκαλιάσατε σε κάθε γωνιά αυτής της πόλης. Είναι οι ελπίδες που μας εναποθέσατε, είναι οι προσδοκίες που μας ακουμπήσατε, είναι το μέλλον της πόλης μας και η αγωνία σας γι' αυτό που θελήσατε να μοιραστείτε μαζί μας. Το προσωπικό μας ποτάμι συναισθημάτων έχει ξεχυλήσει από την αγάπη σας και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Νιώσαμε ξανά για μια ακόμα φορά δυνατά, όπως τότε, όπως άλλοτε, ότι είμαστε οι άνθρωποι σας, οι φίλοι και οι φίλες σας της διπλανής πόρτας, που αυτή τη φορά δεν θα μας αφήσετε για να πιάσετε το χέρι κάποιου άλλου, αλλά αυτή τη φορά θα πιαστούμε ξανά μαζί, χέρι με χέρι, για να περπατήσουμε αυτόν τον δρόμο που οδηγεί σε μια πόλη καλύτερη, σε μια πόλη ομορφότερη, έτσι όπως μάθαμε να τον περπατάμε χρόνια τώρα. Το πείραμα των τελευταίων ετών στην πόλη μας απέτυχε. Κατέρευσε με πάταγο και δυστυχώς έχει αφήσει ανοιχτές πληγές στο κορμί της πόλης μας. Όχι άλλα πειράματα λοιπόν με την πόλη μας. Και αν άντεξε μέχρι τώρα, δεν θα αντέξει παρακάτω. Δεν θα αντέξει, αλλά και δεν θα ανεχθεί. Δεν θα αντέξει και δεν θα ανεχθεί ανούσιους και επιβλαβείς χειρισμούς από δημόσια πρόσωπα της πόλης μας που φαίνεται ότι αγαπούν την εξουσία, τις καρέκλες, τις θέσεις, τα αξιώματά τους πιότερο από την αγάπη τους για όλους εσάς, πιότερο από την αγάπη τους για την πόλη μας. Εσείς, όλοι εσείς, αλλά και αυτοί οι συμπολίτες μας που δεν είναι απόψε εδώ, όλοι εσείς είστε για μας ο σκοπός. Για τους άλλους είστε το μέσον για την επίτευξη αλλότερων σκοπών. Λοιπόν, σε αυτές τις εκλογές καλείστε να αποφασίσετε αν είστε ο σκοπός ή αν είστε το μέσο. Σε αυτές τις εκλογές, φίλοι και φίλες,
κανένας δεν πρέπει να νιώθει ότι έχει την άνεση να αποφασίσει με ελαφρά την καρδία. Κανένας δεν πρέπει να νιώσει ότι έχει το δικαίωμα απέναντι στο μέλλον της πόλης μας να αποφασίσει αβασάνιστα. Δεν είναι η ώρα για να επιλέξουμε απλά τους φίλους μας και τους κολλητούς μας. Δεν είναι η ώρα να επιλέξουμε συνδυασμούς επειδή την χάνει να τους υποστηρίζουν οι πολιτικοί χώροι της δικής μας προτίμησης. Δεν είναι η στιγμή για να ξοδέψουμε την ψήφο μας, για να επηρεάσουμε μόνο για το βράδυ των εκλογών το χρώμα που θα έχει ο Δήμος μας για λίγα λεπτά στους τηλεοπτικούς δέκτες. Όχι, φίλοι και φίλες, είναι πολύ λίγο αυτό για να ξοδέψουμε γι' αυτό την ψήφο μας. Δεν είναι αυτή η ώρα, δεν είναι αυτή η στιγμή. Είναι η ώρα και είναι η στιγμή για πολύ σοβαρότερες αποφάσεις. Είναι η ώρα να αναμετρηθεί ο καθένας με τις ευθύνες του ως πολίτης, ως δημότης και όχι ως ιδιώτης. Είναι η ώρα για να στεναχωρήσετε ακόμα και τους φίλους και τις φίλες σας που είναι υποψήφοι ακόμα και στο δικό μας συνδυασμό, εάν κρίνετε ότι αυτός ο συνδυασμός δεν πληρεί με ασφάλεια τα κριτήρια επάρκειας για να οδηγήσει την πόλη στην επόμενη μέρα. Είναι η ώρα που πρέπει ο καθένας μας και ο καθένας σας να υπερβεί ακόμα και πολιτικές και κομματικές προτιμήσεις, αν υποστηρίζουν συνδυασμούς που οι γνώσεις και τα στελέχη τους δεν είναι ικανά να αναλάβουν την διακυβέρνηση των υποθέσεων της πόλης και του Δήμου μας. Φίλοι και φίλες, ή η πόλη και ο Δήμος μας θα συνεχίσει την κατρακύλα των τελευταίων ετών, θα συνεχίσει με την απώλεια και την ακύρωση όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που κατακτήσαμε από το παρελθόν και ανέβασαν το δίκτυο ποιότητας ζωής που χτίσαμε με κόπο χρόνια στη δημόσια αρχή της πόλης και που σήμερα αφέθηκαν να φθείρονται και να εξαντλούν τη δυναμική τους, ή η πόλη θα ανακόψει αυτή την πορεία της παραμέλησης, θα ανακόψει αυτή την πορεία της εγκατάλειψης, θα ανακόψει αυτή την πορεία της κακοποίησης και θα επανεκκινήσει με ένα αποφασιστικό άλμα προς τα εμπρός, προς την αποκατάσταση όλων όσων σήμερα προκαλούν τη δίκαιη αγανάκτησή σας. Λύσεις μεσοβέζικες δεν υπάρχουν. Μπαλώματα και μέση όρη της μετριότητας, της ανικανότητας, της ιδιοτέλειας, της ανευθυνότητας και της ανεπάρκειας είδατε που έφτασαν την πόλη μας τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι το διακύβευμα. Αυτό είναι το δίλημα. Αυτό είναι το επίδικο αυτών των εκλογών. Και είναι ένα δίλημα πραγματικό. Και είναι ένα δίλημα αληθινό. Και είναι ένα δίλημα ειλικρινές. Και είναι ένα δίλημα τίμιο, στο οποίο καλείστε κι εσείς και εμείς να απαντήσουμε και να πάρουμε απέναντι σε αυτό υπεύθυνη θέση. Εάν λοιπόν σε αυτό το δίλημα και σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα απαντήσετε ανεπιφύλακτα ότι είστε με μια νέα αρχή για την πόλη, ότι είστε με μια αλλαγή της πορείας της πόλης, τότε ναι, σας λέμε με θάρρος και αυτοπεποίθηση ότι είμαστε έτοιμοι να πάρουμε την ευθύνη. Ναι, είμαστε έτοιμοι να τιμήσουμε την εντολή σας. Ναι,
είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε, να φέρουμε σε αίσιο πέρας το έργο αυτό. Ναι, φίλοι και φίλες, ναι, είμαστε έτοιμοι, είμαστε όριμοι, έχουμε πλήρη συνείδηση του βάρους που θα κληθούμε να αναλάβουμε τις ευθύνες αυτής. Αλλά με γνώση, με έμπνευση, με όρεξη, με σχέδιο, με πείρα, αλλά και με ενθουσιασμό θα δουλέψουμε γι' αυτό και θα πετύχουμε να δικαιώσουμε την εντολή σας. Πολίτες της Νέας Σμύρνης, φίλοι και φίλες, εμπιστευτείτε άφοβα την αποφασιστικότητα και την αποτελεσματικότητά μας. Εμπιστευτείτε την σταθερότητα και την ηρεμία που είμαστε σε θέση να προσδώσουμε στο εγχείρημά μας. Αλλά εδώ και σε αυτό το σημείο, φίλοι και φίλες, θα πρέπει να πω προς όλους και μια καθαρή και τίμια και παστρική, θα λέγανε οι παλαιότεροι, κουβέντα. Όσοι στήριξαν, ταυτίστηκαν, συμμετείχαν και υπηρέτησαν στο σκληρό πυρήνα διοίκησης του Δήμου τα τελευταία χρόνια, όσοι αναγνωρίζονται και αξιολογούνται ως υπεύθυνοι μαζί με το Δήμαρχο για αυτό το χάλι της πόλης μας, δεν μπορούν χωρίς καμία εξήγηση, δεν μπορούν χωρίς καμία αιτιολογία, δεν μπορούν χωρίς καμία συγγνώμη απέναντι στους πολίτες να συνεχίσουν το έργο τους, συμμετέχοντας σε νεόκοπα σχήματα σαν να μην συνέβη σε αυτή την πόλη απολύτως τίποτα τα τελευταία χρόνια, σαν να είναι ίδια και απαράλλαχτα όλα όπως πριν. Και σταματώ εδώ, φίλοι και φίλες, σταματώ εδώ, γιατί σήμερα, λίγες μόνο ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες, ανέβηκα σε αυτό το βήμα και σας ευχαριστώ που με ανέχεστε, αφού πρώτα άφησα τα όπλα μου κάτω από την εξέδρα, γιατί σήμερα δεν θέλω να ξυφουλκίσω περισσότερο με κανέναν. Δεν έχω ούτε την πρόθεση, αλλά ούτε και τη διάθεση να συγκρουστώ με κανέναν. Ούτε με αυτούς που άβουλοι και μοιραίοι, όπως αποδείχθηκε, θα αποχωρήσουν σε λίγο από το προσκήνιο της πόλης μας. Αλλά ούτε και με όσους και όσες εγκατέλειψαν την πόλη μας σε κρίσιμες στιγμές, αναζητώντας άλλες υψηλές θέσεις, βουλευτικούς θόκους, περιφερειακά αξιώματα, και επιστρέφουν σήμερα διεκδικώντας την ηγεσία της πόλης, απογοητευμένοι από αυτή τους την περιπλάνηση. Δεν θέλω να αντιδικήσω σήμερα με κανέναν. Εγώ ζητώ να μου δώσετε την εντολή, και όταν κατέβω από αυτό το βήμα, τότε θα πάρω πάλι τα όπλα μου και μαζί με τους συνεργάτες μου, που σε λίγο θα έχω τη χαρά και την τιμή να σας παρουσιάσω, θέλουμε να ρηχτούμε στη μάχη για να πολεμήσουμε με τα προβλήματα της πόλης, και δεν θέλουμε να πολεμήσουμε με τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Αυτό που κατά τη γνώμη μου πρέπει να κάνουμε την επόμενη μέρα, αν είμαστε δημοτική αρχή, είναι να ενώσουμε την πόλη, να ενώσουμε τους πολίτες και τις πολιτικές δυνάμεις και να τους δείξουμε πως, ενωμένοι με ένα πρόγραμμα προωθητικό, μπορούμε να επαναφέρουμε την πόλη εκεί που της αξίζει. Και τώρα ίσως κάποιοι να πούν,
Και καλά βρε παιδιά. Ποιοι είστε εσείς που μιλάτε με αυτό το πάθος για την πόλη, αλλά και που μιλάτε με τέτοια αυστηρότητα με αυτούς που τη διοίκησαν τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι, είμαστε ένας νέος μυρνιώτικος, ανεξάρτητος, αδέσμευτος, αυτοδιοικητικός και μόνος συνδυασμός. Δεν φιλοδοξούμε να διοικήσουμε τη χώρα. Φιλοδοξούμε όμως να είμαστε χρήσιμοι υπηρέτες των συμφερόντων της όμορφης πόλης μας και μόνο αυτό, τίποτε άλλο. Και επειδή τη διοικήσαμε αυτή την πόλη και κατά το παρελθόν και βεβαίως και κάναμε λάθη και βεβαίως είχαμε και αδυναμίες και βεβαίως σημειώσαμε και παραλήψεις και τα λέω όλα αυτά για να τα βαθμολογήσετε και να τα αξιολογήσετε, αλλά μαζί με αυτά θα πω και τα εξής. Η πόλη έλαμπε από καθαριότητα. Η πόλη είχε γεμάτα ταμεία. Η πόλη έκανε εμβληματικά έργα όπως τον πεζόδρομο, την πλατεία Καρύλου, την ανάπλαση του Άλσους και ενοποιούσε στην καρδιά της 100 στρέμματα πρασίνου αναψυχής και περιπάτου, το μεγαλύτερο που υπάρχει στην καρδιά μιας μεγάλης αστικής πόλης, ενοποιώντας τους κατακαιρματισμένους δημόσιους χώρους της. Ότι η πόλη έκτισε 15 σχολεία, ότι η πόλη τότε έφτιαξε 11 πλατείες, 13 παιδικές χαρές, ότι η πόλη αγόρασε το Sporting, το Φιλίπ, τη Βίλα Βερνίκου, ότι η πόλη έσωσε 11 διατηρητέα από την Μπουλντόζα, ότι η πόλη προσέθεσε στο περιουσιολόγιο της 12 ακίνητα που πήρε από το κτηματολόγιο, ότι η πόλη έκανε 25 πεζόδρομους στο κέντρο και στις γειτονιές της πόλης και από τότε ούτε ένας. Ότι η πόλη έκανε 3 γυμναστήρια, 3 καπί, 2 ΚΕΠ. Ότι η πόλη δρομολόγησε στην άνω και στην κάτω πόλη γραμμές σύνδεσης με το μετρό. Ότι η πόλη έφερε το τραμ στην καρδιά της. Ότι η πόλη έκανε δημοτικά ιατρία. Ότι η πόλη έκανε, κυρία Ιακωβάκη, κοινωνικό παντοπολείο. Έκανε κοινωνικό φαρμακείο. Ότι η πόλη πήρε πίσω το Γαλαξία και ότι η πόλη είχε 16 πολιτιστικά τμήματα και καθιέρωσε το πρόγραμμα που το έχετε αγκαλιάσει όλοι των διακοπών, των αθλοδιακοπών και της δημιουργικής απασχόλησης που σήμερα κάποιοι βάζουν αυτάρεσκα τη δική τους υπογραφή. Όλα αυτά όμως και άλλα πολλά έγιναν. Εγώ δεν σας τα θύμισα για να ζητήσω σήμερα να μας ψηφίσετε ή να ζητήσω σήμερα την εντολή σας για όλα αυτά. Σας τα είπα μόνο για να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης το τι παρήγε ο Δήμος επί μια δεκαετία και τι ακολούθησε μετά από αυτήν τη δεκαετία. Αυτά λοιπόν ήταν τα πριν. Εμείς σήμερα ήρθαμε για να μιλήσουμε για τα μετά. Ήρθαμε να μιλήσουμε για την επόμενη μέρα, για τη νέα θητεία που ελπιδοφόρα αναμένουμε να αναμετρηθούμε μαζί της και να την κατακτήσουμε στο όνομα των πολιτών της Νέας Σμύρνης. Δεν τη φοβόμαστε. Τρεις είναι οι μεγάλες προτεραιότητές μας και είναι προτεραιότητες γιατί και στα δικά σας μυαλά έτσι καταγράφονται με αυτή την αξιολόγηση που κάνουμε κι εμείς. Προτεραιότητα πρώτη, η πόλη θα λάμψει από καθαριότητα λίγους μόνο μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας δημοτικής αρχής. Σε 3 μήνες θα έχετε δει τη διαφορά
Σε 6 μήνες η καθαριότητα θα είναι ένα λυμένο πρόβλημα που δεν θα μας απασχολεί. Προτεραιότητα δεύτερη. Από τον πρώτο χρόνο της θητείας, εκτεταμένο πρόγραμμα αποκατάστασης των σπασμένων και φθαρμένων πεζοδρομίων της πόλης μας που είναι επικίνδυνα για όλους τους πολίτες, μικρούς και μεγάλους. 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο επί 5 χρόνια θα είναι η επένδυση της πόλης σε αυτό το κρίσιμο τομέα. Προτεραιότητα τρίτη και σίγουρα η δυσκολότερη. Νέες υπόγειες θέσεις στάθμευσης στις γειτονιές της πόλης και νέες υπέργειες οργανωμένες θέσεις στάθμευσης. Έχουμε, δεν το λέμε αορίστως, ακούγεται εύκολα, στο πρόγραμμα που έχετε στα χέρια σας, ανοίχτε να δείτε, επισημαίνουμε και προσδιορίζουμε με συγκεκριμένο τρόπο και τα 7 σημεία που καταρχήν επιλέγουμε να δημιουργηθούν αυτά τα υπόγεια γκαράζ, σημεία που δεν έχουν φυτοκάλυψη. Τα λέμε ονομαστικά, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Και μετά θα ξεμπερδέψουμε με αυτά, θα φάμε όλη τη θητεία με αυτά. Άλλοι αν έφτιαχναν αυτά μπορεί να σας ζήταγαν την ψήφο σας και για 3 θητείες. Εμείς όμως θέλουμε να αναμετρηθούμε και να δημιουργήσουμε και άλλα, αρκούν το σημαντικά. Θέλουμε να φτιάξουμε επιτέλους την πόλη μας ένα πολιτιστικό κέντρο με μια μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων και χώρους για τα πολιτιστικά μας τμήματα. Θέλουμε, νομίζουμε ότι ήρθε η ώρα μετά από δολιχοδρομίες όλων μας η πόλη να αποκτήσει ένα ιδιόκτητο δημαρχιακό μέγαρο τελειώνοντας με την αναμονή όλων μας για το ΓΕΧΑ. Και βέβαια είναι ντροπή τα παιδιά μας που είναι λίγο γύρναγαν εδώ με τα πανό και φώναζαν το δίκιο τους. Είναι ντροπή για την πόλη μετά από τόσα κτίρια σχολικά που κατασκευάσαμε σήμερα να έχει τους μαθητές της σε προκάτ καταβλισμούς. Νέα νηπιαγωγία λοιπόν για τους μαθητές αυτής της πόλης. Και να θυμίσω στα νέα παιδιά, σε αυτά που δικαιολογημένα διαδήλωναν πριν από λίγο στην πλατεία το δίκιο τους, ότι επί δικής μας εποχής δεν έκλεισε ούτε για μία μέρα ένα σχολείο, αντίθετα άνοιξαν 15. Στη θητεία μας σχολεία κλείσανε μόνο στο σεισμό του 1999. Θέλουμε να ενισχύσουμε και να αναδείξουμε ως κυρίαρχη και εμφατική για το Δήμο μας την πολιτική, την κοινωνική πολιτική δηλαδή, το δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης και προστασίας για τους οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας. Και σε αυτό θέλω να σταθώ για να σας πω ότι θέλουμε να επιφέρουμε μια καινοτομία. Μέχρι τώρα τα προγράμματα της κοινωνικής πολιτικής ήταν οριζόντια. Όσοι ήταν δικαιούχοι πήγαιναν στο κοινωνικό παντοπολείο, πήγαιναν στο κοινωνικό φαρμακείο, πήγαιναν στο κοινωνικό συσίτιο. Εμείς σήμερα, συνεχίζοντας αυτή την πολιτική, θέλουμε να επιδιώξουμε να πάμε στον πυρήνα, να πάμε στην κάθε οικογένεια, που είναι πληττόμενη, που είναι ευάλωτη, που είναι αδύναμη, για να διαπιστώσουμε εάν εκτός από αυτές τις ανάγκες έχει και άλλες. Τι να το κάνω το κοινωνικό παντοπολείο αν δεν μπορώ να πληρώσω το ενίκιο. Τι να το κάνω το κοινωνικό φαρμακείο αν δεν μπορώ να έχω θέρμανση για τα παιδιά μου. Τι να το κάνω το όποιο πρόγραμμα του Δήμου όταν το παιδί μου πέρασε στα Γιάννενα και στην Κομωτινή και δεν έχω λεφτά να το σπουδάσω. Εκεί θα πάει ο Δήμος. Εκεί θα πάει να ανακαλύψει με τους κοινωνικούς λειτουργούς τα κρυμμένα κοινωνικά προβλήματα και να τα βοηθήσει αποφασιστικά για να μπουν στο δρόμο της επίλυσής τους ή της ανακούφισής τους. Μπράβο! Και θέλουμε σχολεία φιλικά και θέλουμε σχολεία ελκυστικά για τους μαθητές και σχολεία ανοιχτά
μετά το ορολόγιο πρόγραμμα τα απογεύματα ανοιχτά στην κοινωνία και στα νέα παιδιά της πόλης για να παίξουν εκεί στις αθλητικές και πολιτιστικές υποδομές των σχολείων μας με ευθύνη του Δήμου. Αλλά φίλοι και φίλες, ξέρω ότι ανησυχείτε γι' αυτό. Θέλουμε να έχουμε και μια πόλη ασφαλή, μια πόλη που θα εμπεδώσει ξανά το αίσθημα ασφάλειας που είχε στο παρελθόν. Και για να το πετύχουμε αυτό θα συνεργαστούμε ακόμα και με το διάβολο, προκειμένου να ανατρέψουμε τη σημερινή κατάσταση, να μειώσουμε την εγκληματικότητα, να πατάξουμε την παραβατικότητα και με το σώμα επιπλέον των 15 μελών που θα ετοιμάσουμε της Δημοτικής Αστυνομίας. Θέλουμε να βάλουμε το Δήμο μας με εντυπωσιακό τρόπο στην ψηφιακή εποχή και θέλουμε να εξελίξουμε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα φυτεύσεων στα πάρκα, τις πλατείες, τα πεζοδρόμια που κόβονται αφιδώς τα δέντρα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο κόβουμε τόσο εύκολα τα δέντρα το τελευταίο διάστημα και με ιδιαίτερη φροντίδα για την χλωρίδα του άλσους μας και μια γενναία ανάπλασή του που μετά την ανάπλαση που του κάναμε το 2006 έχει αφαιθεί στην τύχη του και στη μοίρα του. Ενεργητική και ισχυρή παρέμβαση του Δήμου μας στα θέματα της κλιματικής αλλαγής. Δράσεις από την πρώτη μέρα και πολιτικές για υλοποίηση φιλοζωικών προγραμμάτων. Μέρημνα και σχέδιο για υλοποίηση μέτρων και πολιτικών που θα καθιστούν την πόλη μας καθολικά προσβάσιμη στους ανάπηρους. Θέλουμε και θα το κάνουμε να καθιερώσουμε δύο νέους θεσμούς στην πόλη μας. Το ετήσιο διεθνές φεστιβάλ Μίκη Θεοδωράκη για να τιμήσουμε το συμπολίτη μας, οικουμενικό δημιουργό, αφού στην πόλη μας, στην Οδό Κωνσταντινουπόλεως 39, έγραψε τα μεγαλύτερα έργα του, αυτά που βρίσκονται στο στόμα και στις καρδιές όλου του κόσμου. Και επίσης, τα Χριστούγεννα, να μετατρέψουμε το άλσος μας κάτι σαν τα Τρίκαλα, να γίνει το άλσος των Ξωτικών της Νέας Μύρνης, κάτι σαν τη Δράμα, να γίνει ονειρούπολη της Νέας Μύρνης, για να σκορπίζει χαρά σε μικρούς και μεγάλους. Και θέλω να ξέρετε και να ξέρουν και αθλητικοί σύλλογοι κάτι, ότι ο αθλητισμός της πόλης μας αποτελεί ένα ισχυρό brand name για αυτή, ότι οι σύλλογοι της πόλης μας ασκούν επί δεκαετίες μια αθλητική πολιτική, αθλώντας όλα τα παιδιά μας εν λήψη άλλων δυνάμεων από τον Δήμο. Και σήμερα έχουμε μια πόλη, την πιο αθλητική πόλη της χώρας. Αυτή η σύλλογη, αυτή η αθλητική πόλη αφέθηκε το τελευταίο διάστημα στην τύχη της. Δεν είδαν οι σύλλογοι πλησίστιο και αλληλέγγυο το χέρι του Δήμου να τους στηρίξει στις δύσκολες στιγμές τους. Αυτό δεσμευόμαστε να ανατραπεί. Θα είμαστε δίπλα στους συλλόγους της πόλης και στο έργο που επιτελούν για να ξανακάνουμε την πόλη μας πρώτη πόλη στην Ελλάδα στον αθλητισμό. Εμείς δεν βολευόμαστε η πόλη και η σύλλογή της να μην είναι στην Αλφα Εθνική. Θα τους ξαναπάμε στην Αλφα Εθνική, εκεί που ανήκουν και εκεί που αξίζουν να είναι. Επιδίωξή μας είναι να γίνει η πόλη μας η πόλη του νεανικού ενθουσιασμού, η πόλη της έκρηξης, της νεανικής δημιουργικότητας. Και αυτό θα το κάνουμε μαζί με τα νέα παιδιά της πόλης μας. Θέλουμε η πόλη μας, η Νέα Σμύρνη, να γίνει η πόλη των νέων. Η πόλη που να απαντά στις ανησυχίες τους. Η πόλη που να στηρίζει τα όνειρά τους. Τέλος φίλοι και φίλες, θα εργαστούμε για να καταστήσουμε
τη Νέα Σμύρνη, πόλη με ανεκτικότητα στη διαφορετικότητα, σύμμαχο των δικαιωμάτων των πολιτών και θεσμικό και πολιτικό ανάχωμα στους κάθε είδους αυταρχισμούς. Πόλη της πολυφωνίας, πόλη του διαλόγου, πόλη της συμμετοχής και των συλλογικοτήτων της. Αυτά είναι ίσως λίγα από τα πολλά που θα δείτε στο πρόγραμμά μας και δεν θέλω να σας κουράσω, ήδη σας έχω κουράσει πολύ. Σας προτρέπω να διαβάσετε το πρόγραμμά μας και να καταλάβετε ότι έχουμε σκέψεις για κάθε τι που απασχολεί στην πόλη μας. Αυτοί είμαστε λοιπόν, φίλοι και φίλες. Αυτά θέλουμε να κάνουμε για την πόλη μας. Γι' αυτά θέλουμε να μας δώσετε δύναμη, να πιστέψετε σε μας που ξέρουμε πώς να τα κάνουμε καλά. Είμαστε όλοι μέλη, στελέχη και εθελοντές ενός γνήσιου αυτοδιοικητικού σχήματος με τοπικό χρώμα, με συμπεριληπτική πολιτική διάθεση. Αν τραβήξετε την κουρτίνα μας, αν γυρίσετε ανάποδα την προμετωπίδα μας, δεν θα δείτε από πίσω μας κρυμμένα ούτε πολιτικά κόμματα, ούτε οικονομικά συμφέροντα. Είμαστε μόνοι μας. Μόνοι μας απέναντί σας. Δεν έχουμε διαμεσολαβητές. Η σχέση μας είναι ευθεία, ειλικρινής και τίμια. Στην κήτη του δικού μας συνδυασμού, που δεν είναι άνυδροι, βρίσκονται συμπολίτες μας από όλους τους πολιτικούς και ιδεολογικούς χώρους, γιατί ποτέ κανένας δεν ζήτησε από κανέναν πιστοποιητικό κοινωνικών και πολιτικών φρονημάτων. Ναι, είμαστε πολύχρωμοι. Ναι, είμαστε συνθετικοί, πλουραλιστικοί, αλλά προσέξτε, με συμπαγή και στέρεα άποψη, με σφιχτό και μελετημένο πρόγραμμα για την πόλη μας, και το πρόγραμμά μας είναι αυτό που οικοδομεί τη δική μας ενότητα για να βρισκόμαστε σήμερα εδώ και να σας λέμε ότι αυτό το πρόγραμμα θα το εφαρμόσουμε έτσι κι αλλιώς. Και δεσμεύομαι και για κάτι άλλο. Θέλαμε να γράψουμε και άλλα πράγματα στο πρόγραμμά μας που είχαμε σκεφτεί, αλλά επειδή δεν ήμασταν σίγουροι, δεν ήμασταν βέβαιοι ότι μπορούμε να τα πραγματοποιήσουμε, γι' αυτό αποφύγαμε να τα γράψουμε. Γιατί εμείς θέλουμε να μας ασκήσετε σε 5 χρόνια δρυμία κριτική αν κάτι από το πρόγραμμά μας δεν αγγίξαμε, δεν δρομολογήσαμε και δεν υλοποιήσαμε. Δεν γράφουμε εμείς προγράμματα για να τα γράφουμε και να τα ξεχνάμε την επόμενη μέρα των εκλογών. Σε αυτόν λοιπόν τον αγώνα, σε αυτή τη μάχη για την επίλυση των προβλημάτων της πόλης μας, σε αυτή την προσπάθεια σχεδιασμού δημόσιων πολιτικών για τη Νέα Σμύρνη, δεν νομίζω ότι φαντάζεται κανένας ότι μπορεί να είμαι μόνος μου. Όχι, είναι μαζί μου 82 συμπολίτες και συμπολίτησές σας. Συμπολίτες και συμπολίτησές σας από όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, από όλους τους επαγγελματικούς χώρους, από όλες τις γειτονιές της πόλης μας, από όλους τους εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς και συλλογικότητες της πόλης μας. Μάλιστα, φίλοι και φίλες, εμείς που δεν έχουμε από πίσω μας κόμματα, έχουμε όμως περισσότερα από αυτά. Έχουμε 11 εν ενεργεία δημοτικούς συμβούλους μαζί μας. Έχουμε 6 πρώην αντιδημάρχους. Έχουμε έναν υποψήφιο για 3 φορές δήμαρχο. Έχουμε 3 πρώην δημοτικούς συμβούλους. Ο συνδυασμός μας αποτελείται από 50 άνδρες και 32 γυναίκες,
αλλά το δυνατό του στοιχείο είναι ότι το 58%, δηλαδή 47 τον αριθμό, είναι συμπολίτες και συμπολίτησές σας που για πρώτη φορά κατεβαίνουν σε δημοτικές εκλογές. Και είναι αυτοί, και ειλικρινά σας το λέω, είναι αυτοί που έχουν συμβάλει ουσιαστικά στη βαθιά ανανέωση του συνδυασμού μας και στο φρεσκάρισμα των ιδεών και των προτάσεών μας. Είναι, φίλοι και φίλες, όλοι και όλες τους καταπληκτικά παιδιά. Είναι ζεστοί και δοτικοί. Έχουν ήθος και ευπρέπεια. Έχουν πολιτικό πολιτισμό. Έχουν άδολη αγάπη για την πόλη μας. Είναι αλληλέγγυοι μεταξύ τους και είναι μαχητικοί στον αγώνα για την υποστήριξη των απόψεών τους. Και τώρα, λίγο πριν τους παρουσιάσουμε μπροστά σας, θα μου επιτρέψετε μία τελευταία παρένθεση, αλλά είναι ίσως από τις πιο ουσιαστικές παρενέσεις που θα ήθελα να σας κάνω σήμερα. Θέλω να σας προτρέψω, και θα μου τη συγχωρήσουν οι μεγαλύτεροι, θέλω να σας προτρέψω να επιλέξετε όλοι σας με τρόπο ισχυρό, με τρόπο εμφατικό. Έχετε 4 σταυρούς, έχετε δικαίωμα για 4 επιλογές. Να επιλέξετε νέα παιδιά από το συνδυασμό μας. Να μην υπάρχει ψηφοδέλτιο που δεν θα έχει σταυρωμένα νέα παιδιά από το συνδυασμό μας. Είναι τα νιάτα της πόλης μας. Είναι η φωνή εκείνη που πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρέπει, το αντιλαμβάνεστε όλοι, πρέπει να το κάνουμε και πράξη. Πρέπει να τους δώσουμε την δυνατότητα να μας διδάξουν πώς πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε έχουν και την νεολαίστικη διάστασή τους που εμείς δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πολλές φορές και να ανιχνεύσουμε. Και αυτά τα παιδιά είναι ικανά να μας μπολιάσουν και με τις δικές τους φρέσκες ιδέες για να πάμε την πόλη μας πιο μπροστά. Όχι με βήματα αργά, όχι με βήματα κουραστικά και ράθιμα, αλλά με βήματα γοργά, έτσι όπως είναι οι ταχύτητες στους ηλεκτρονικούς, στους υπολογιστές και στα smartphone τους. Ας αρχίσει λοιπόν η παρουσίαση των πολλών υποψήφιων δημοτικών μας συμβούλων, να τους δείτε ίσως για τελευταία φορά μέχρι τις εκλογές, να αντιληφθείτε πόσο σημαντική είναι ο καθένας από αυτούς για την πόλη μας και να έχετε την δική σας επιλογή. Είμαστε έτοιμοι. Αφού ευχαριστήσουμε την κυρία Άννα Καλυβοκά, διερμηνέα νοηματικής, παρουσιάζουμε το ψηφοδέλτιο της νίκης, Μαργαλένα Αγγελίδου. Δημοτική Σύμβουλος Θέος Εφέτης Αθηνών. Αδάπα Γαβριλίδου Θάλια. Συνταξιούχος υπάλληλος του Δήμου Νέας Μύρνης. Κωστής Αναγνωστόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος Μηχανικών Δικτύωσης. Γιώργος Αντρονικίδης, φιλόλογος, καθηγητής του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου Νέας Μύρνης. Εθελοντής αδέσποτων ζώων, φροντίδας αδέσποτων ζώων. Ο Βαγγέλης ο Βαλαβάνης, Δημοτικός Σύμβουλος, πτυχιούχος Παντίου. Ο Νίκος ο Βασιλικός, επιχειρηματίας, ραδιοφωνικός παραγωγός. Ο Παντελής ο Βιτοράτος, δικηγόρος. Η Νόρα η Γαλανοπούλου, δημοτική σύμβουλος. Ο Αλέξανδρος ο Ραφαήλ.
Ηλιά Παπάς, φοιτητής της νομικής. Νότης Γιατζίτης, αντιδήμαρχος κοινωνικών υπηρεσιών και υγείας. Νικήτας Γκανάς, οικονομολόγος, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Φώτης Γκαντίνης, ιδιωτικός υπάλληλος. Βασιλεία Βανέσα Γιουλπαξιώτη, ασφαλιστική σύμβουλος. Ο Αριστίδης Ογκόντας, επιχειρηματίας. Γιώργος Γουρναρόπουλος, δημοτικός σύμβουλος, τέος διευθυντής του 7ου Δημοτικού Σχολείου της Νέας Σμύρνης. Μαρίνα Δεκούλου, δημοτική σύμβουλος. Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Δεύτερου Λυκείου Ομήριο. Γιώργος Ζικόπουλος, πρόεδρος Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρου Ξένων Γλωσσών. Μέλος της δικού σας Επιτροπής του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Ελένη Γρηγοριάδου, φωτορεπόρτερ, η φωτογράφος της παράταξής μας. Έλσα Ηλιάδου, γιατρός, παθολόγος, διαβητολόγος. Ολυμπία Ιωσηφίδου, συνταξιούχος ιδιωτική υπάλληλος. Νατάσα Καμαράδου, ακτινολόγος, ραδιολόγος. Το Γιάννη το Γρυπαίο να πούμε. Το Γιάννη το Γρυπαίο, οικονομολόγο. Γιώργος Καρούμπας, τέος αντιδήμαρχος, τέος πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. Περιμένετε λίγο για να πούμε το Γιάννη το Γρυπαίο που τον περάσαμε. Ο Γιάννης είναι οικονομολόγος, είναι από την περιοχή της Αθηναίας Σμύρνη. Πάμε. Πάμε. Ελένη Κασίμη, αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, τέος αντιδήμαρχος, τέος πρόεδρος της Εθνικής Στέγης. Ανδρέας Καυκής, αυτοκινητιστής. Δημήτρης Κεχαγιάς, εκπαιδευτικός. Λάζαρος Κικίδης, εκπαιδευτικός. Μαρία Κοτσάφτη Κουτσογιάννη, κοινωνιολόγος, ζωγράφος. Και την Νατάσα την Καρσομένου να δούμε. Βεβαίως, η Νατάσα η Καρσομένου. Αναστάσιος Κουκόπουλος, πτυχιούχος ΑΣΟΕ. Και το Θοδωρή τον Καστόρη. Θοδωρή Καστόρη. Δημοτικός σύμβουλος τόσα χρόνια στην πόλη μας, αντιδήμαρχος. Βενετία Κουμπή, εκπαιδευτικός στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο της Νέας Σμύρνης. Φώτης Κουρεμένος,
ιδιωτικός υπάλληλος. Κατερίνα Κουντετέ, Δημοτική Σύμβουλος. Παναγής Μαντάκος, Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών, καθηγητής στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Νέας Σμύρνης. Θόδωρος Μάτζιος, υπεύθυνος καθαριότητας του Δήμου Νέας Σμύρνης από το 1998 μέχρι το 2016. Συνδικαλιστής στο Σύλλογο Εργαζομένων του Δήμου Νέας Σμύρνης. Η Νούλα η Μαραμπότου, επιχειρηματίας. Κατερίνα Μάρου, πτυχιούχος, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γονεών του 7ου Δημοτικού και του 7ου Γυμνασίου. Λαζαρίδη Ειρήνη, δημοσιογράφος. Το Μιχάλη το Μαλκάτι να πούμε. Η Ζωή Λεπενιώτου, νομικός. Ο Νόμι Λίμα. Ο Γιώργος Ολιμπερόπουλος, ο καθηγητής του τέχνης στον Πύλωνα. Ο Μιχάλης ο Μαρκάτης, ηθοποιός. Στέλιος Μαστροσταμάτης. Γιάννης Μαυρομάτης, ο διευθυντής του 13ου Δημοτικού Σχολείου. Στελιάνα Μέη. Μιχάλης Μινωτάκης. Η Θοδόρα η Παγκυρτζή. Ο Μάνος ο Μπακλαβάρας. Η Θοδόρα η Παγκυρτζή. Η Νικολέτα η Καλαϊτζή. Φώτης Μπακογιάννης. Μπάρκουλα Ιωάννα Ελένη. Η Άλκηστη Ιμπόζοβιτς. Νικόλαος Μπούλας. Νίκο. Ο Πάπης ο Νικόπουλος. Η Ράνια η Οικονόμου. Τζίνη Ποντίκη Παπαγιανοπούλου. Κώστας Παπαδόπουλος. Όλοι μαζί για τη Νέα Σμύρνη που αγαπάμε. Γιώργος Πόθος.
Η Κατερίνα Υπούλιου. Κατερίνα μας από την Ήρυδα. Απόστολος Αβίδης. Νίκος Δεργίου. Από τη διοίκηση του Μήλωνα ο Νίκος Οστεργίου. Ηλίας Σόζος. Μαρίνα Ροσάνα Τάλαμο. Γιάννης Τζανανδρέας. Γυμναστής Μήλωνας. Ο γιατρός μας ο Ανδρέας ο Τραχύλης. Ο Λάμπρος ο Τζακίρης. Πανιόνια δύναμη, Λάμπρος Τζακίρης. Τσαλικίδης Βαγγέλης. Τα νιάτα του συνδυασμού, Σπύρος Τσαπάρας. Η Σέβη Τσιμελεκίδου. Ο πρώην διευθυντής του 6ου Δημοτικού Σχολείου, ο Δημήτρης ο Φερετίνος, Δημοτικός Σύμβουλος. Ήρθες, είδες, νίκησες! Η Άντζελα η Φιλιππούλου. Ο προπονητής τζούντο του Πανιωνίου, Γιώργος Φραγκελάκης. Ευχαριστώ. Εδώ ο δήμαρχος, επόμενος δήμαρχος. Ολυμπία Χαλκίδου. Ο Νίκος μας, ο Νίκος ο Χατζηδάκης. Και ο Παναγιώτης ο Ψαριάδης κλείνει τη λίστα των 82 εκλεκτών υποψηφίων. Αυτοί είμαστε όλοι φίλοι και φίλες. Από εδώ ξεκινάει ένα μεγάλο ταξίδι που οδηγεί σε μία ή σε δύο Κυριακές στο Δήμο για να τον δούμε ξανά έτσι όπως τον επιθυμούμε. Συντροφέψτε μας σε αυτό το όμορφο ταξίδι. Βάλτε μας πρώτα στην καρδιά σας και μετά μας στην κάλπη. Στάθης ο Μακαντάσης που τον ξεχάσαμε. Είναι εδώ και ο Στάθης ο Μακαντάσης. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ όλους.